Ανδρέα, καλώς ήλθες στην παρέα μας. Μέρη μου, καλημέρα. Με τον Ανδρέα μας δένει μια παλιά τηλεοπτική σχέση, συνεργασία, να το πω έτσι. Γι' αυτό και ο Ενικός, έτσι, επίτρεψέ μου. Εννοείται, Ανδρέα μου. Δεν μπορώ να σου μιλάω στον πληθυντικό. Ακριβώς. Γιατί έχουμε μια σχέση. Χρόνια. Ναι, βέβαια. Ακριβώς. Έχουμε μια συνεργασία τηλεοπτική πριν κάποια χρόνια, εκεί στην όμορφη Ζάχολη, που περάσαμε υπέροχα. Να είσαι καλά και να μας ξανάρθεις γρήγορα. Με το Σεριάνι στο χωριό. Έχει πάντα ανοιχτή πρόσκληση. Να είσαι καλά και σε ευχαριστώ πολύ. Με ζέντες καλούς όπως είχες, έχεις. Αυτά εννοούνται, δεν χρειάζεται. Εννοούνται, εξυπακούεται. Όρεξη συνάχεις και τα υπόλοιπα βρίσκονται. Χρόνο δεν έχω, Ανδρέα μου. Όρεξη έχω, πάντα έχω. Η όρεξη είναι το μόνο που δεν μου κόβεται, ξέρεις. Να είσαι καλά. Λοιπόν, στα δικά μας τώρα. Ανδρέα, είσαι ένας 44χρονος επιχειρηματίας, πατέρας δύο παιδιών, με στρωμένη και επιτυχημένη δουλειά εκεί στην όμορφη Ζάχολη. Πες μου, τι είναι αυτό που σε κάνει να στραφείς στην τοπική αυτοδιοίκηση, τι δεν σου άρεσε αυτά τα τελευταία χρόνια και αποφάσισες εσύ να κάνεις αυτή τη στροφή για αλλαγή. Για πες μου. Κοίταξε τώρα, η Ζάχολη Κορινθίας και τα γύρω χωριά, το Δερβαίνη, είναι λατρεμένος τόπος. Βέβαια. Έχω την τύχη να εργάζομαι εδώ και αρκετά χρόνια. Εντάξει, αγάπησα και εγώ τον τόπο. Είμαι εδώ, ζω, μεγαλώνω ένα παιδί. Δεν μπορώ, έχω και εγώ τις αγωνίες μου σαν πολίτης και πλέον μόνιμα ως πολίτης εδώ. Δυστυχώς, γύρω τόπος και η Ζάχολη τα τελευταία χρόνια είναι παντελώς παραμελημένα. Τι εννοώ, ας πούμε. Η Ζάχολη π.χ. είναι ένα χωριό που μετά τα Τρίκαλα Κορινθίας έχει τη μεγαλύτερη επισκεψιμότητα στα χωριά τα ορεινά. Στον ορεινό όγκο. Ναι. Περνάνε πάρα πολλά πούλμαν. Στο δικό μου το μαγαζί περνάνε πάνω από 100 πούλμαν το χρόνο. Δεν είναι δυνατόν να έχουμε αυτούς τους άθλιους δρόμους, να έχουμε ένα ρέμα των μήλων που έρχεται ο κόσμος και το βλέπει και πλέον είναι βρώμικο, είναι επικίνδυνο να χτυπήσει κάποιος. Τι άλλο να σου πω, ότι τις σχήνες που υπάρχουν εκεί μέσα τις έχουμε αγοράσει και τις ταΐζουμε εμείς. Όλα αυτά τα χρόνια η μόνη που μας έχει πραγματικά βοηθήσει και την ευχαριστώ και δημόσια είναι η Αντιπεριφερειάρχης, η Άννα Κοντονή, στο θέμα αυτό. Λοιπόν, δεν υπάρχει γενικός μέρημνα ούτε για διάνοιξη μονοπατιών, γενικά ούτε... Η Άννα Κοντονή δεν είναι, η κυρία Κοντονή δεν είναι, ήταν παλιά... Ήταν παλιά, ναι, παιδί μου, απλά ναι. Λόγω της Φύτρο μας βοηθάει, μας δίνει τροφές, μας στέλνει καμιά χίνα... Mm-hmm. Λόγω της επιχείρησής της, ναι. Και της ευαισθησίας που την διακατέχει την κυρία Κοντονή. Ακριβώς. Ναι, συγγνώμη κιόλας που... Όχι, ναι. Δεν πειράζει, απλά σε το διόρθωσα για να μην νομίζει ο κόσμος ότι είναι ακόμα στην περιφέρεια. Δεν είναι στην περιφέρεια, ήταν στην πρώην νομαρχία. Μπράβο, ήταν η κυρία Άννα Κοντονή. Έχεις δίκιο. Ναι. Τώρα κοίταξε να δεις, από εκεί και πέρα δεν βλέπω εγώ και δεν έχω καταλάβει να υπάρχει μέρημνα για να γίνει κάτι όσον αφορά το τουριστικό κομμάτι και να δημιουργηθούν θέσεις εργασίας και να ανέβει λίγο η περιοχή. Όλα αυτά πιστεύω ότι πρέπει να αλλάξουν. Θέλεις να πεις δηλαδή ότι ο ορεινός όγκος των Τρικάλων έχει αξιοποιηθεί τουριστικά εν αντιθέσει με τον ορεινό όγκο της Ζάχολης? Κυρίως από ιδιωτική πρωτοβουλία. Και, ναι. Εκεί. Και εκεί έχουν προβλήματα τα παιδιά. Συζητάμε με αρκετούς. Οι δρόμοι τους όλα έχουν και αυτά μεγάλα προβλήματα. Αλλά πρέπει να ξεφύγουμε από τη μιζέρια και τη μόνιμη δικαιολογία δεν έχουμε λεφτά και δεν μπορεί να γίνει τίποτα. Από εδώ και πέρα πιστεύω ότι όποιος το λέει αυτό πρέπει να πηγαίνει σπίτι του. Δεν έχει νόημα να ασχολείται. Τώρα, εντάξει. Για πες μου έτσι, γιατί πολλοίς κόσμος μας ακούει τώρα και ενδεχομένως κάποιοι να μην έχουν έρθει και ποτέ στη Ζάχολη και κακώς βεβαίως. Ναι. Γιατί είναι ένα υπέροχο χωριό και με πολλή ιστορία για πολλούς που δεν το ξέρουν. Θέλω να μου πεις ποια είναι τα προβλήματα που αντιμετωπίζεις ως κάτοικος αλλά και ως επιχειρηματίας της Ζάχολης. Πέρα από το ρέμα των μήλων που μου είπες ότι είναι παραμελημένο, ποια είναι τα άλλα προβλήματα που αντιμετωπίζεις, που αντιμετωπίζουν εκεί στο χωριό και οι επιχειρηματίες και εσύ σαν επιχειρηματίας και οι υπόλοιποι σαν και εσένα αλλά και οι κάτοικοι του χωριού? Εγώ θα σου πω ενδεικτικά κάποια πράγματα. Ας πούμε τις γιορτές. Ναι. Έκλεισε την πρωτοχρονιά η Ζάχολη με 3 πόντους χιόνι.
Δεν υπήρχε μέρημνα για αλάτι. Η περιφέρεια άνοιξε το δρόμο στις 6 ώρα το απόγευμα. Υπήρχε κόσμος στα σπίτια δεξιά και αριστερά πάνω στα, στους παράλληλους δρόμους, ναι. Οι οποίοι μείνανε μέρες ακίνητοι. Αποκλεισμένοι. Αποκλεισμένοι, δεν μπορούσαν καν να κατέβουν από το δρόμο. Από εκεί και πέρα, τι να σου πω. Θες να πεις ότι παλεύατε μόνοι σας για να ανοίξετε το δρόμο? Ναι, από το Δήμο δεν υπήρχε η παραμικρή βοήθεια. Ό,τι έκανε η περιφέρεια. Άλλο. Δεν λέω ότι έπρεπε σώνει και καλά να ανοίξει μόνο η Ζάχολη, αλλά όταν ξέρεις ότι είναι ένα ορεινό χωριό και περιμένεις ότι θα χιονίσει, πρέπει να υπάρχει μία μέρημνα, ειδικά σε ένα τουριστικό μέρος όπως είμαστε εμείς, για να παραμείνει ο δρόμος ανοιχτός, τουλάχιστον ο κεντρικός. Αυτό δεν συνέβη σε πολλές, για πολλές μέρες, δεν συνέβη και τα προηγούμενα χρόνια, και δεν νομίζω ότι φταίω εγώ γι' αυτό. Από εκεί και πέρα ο κόσμος έφυγε. Όταν βλέπει, τρομάζει, κάνει, δείχνει, έχει παιδιά. Φοβάται. Έτσι. Υπάρχουν μεγάλα προβλήματα εδώ, πέρα από το δρόμο που έχει τεράστια, δηλαδή ανεβαίνεις και θες τραχτέρ για να ανέβεις. Δεν υπάρχει κάτι, δηλαδή κρατάμε τις εκκλησίες μόνοι μας, με δική μας πρωτοβουλία. Οι άνθρωποι στα χωράφια τους αντιμετωπίζουν προβλήματα με τα νερά, γενικώς ακόμα και οι τουρίστες που έχουν εδώ, οι Αθηναίοι εντός εισαγωγικών τουρίστες που έχουν μόνιμα σπίτια εδώ, mm-hmm. έχουν μεγάλα παράπονα. Το θέμα είναι ότι δεν ακουγόμαστε. Εγώ δηλαδή όλους αυτούς τους υποψήφιους, τους περισσότερους δεν τους ξέρω καν. Κατεβαίνουν, έχουν ξανακατέβει, δεν έχουν έρθει στη Ζάχολη να μας γνωρίσουν, να τους πούμε τα προβλήματά μας, να ξέρουν με ποιους έχουν να κάνουν, σε περίπτωση που είναι αύριο η επόμενη αρχή του τόπου. Αντρέα, γιατί επέλεξες το συνδυασμό του Σπύρου του Καραβά και όχι κάποιον άλλον? Άκουσε, ο Σπύρος... Εντάξει, ο Καραβάς είναι ένας νέος άνθρωπος, όπως είμαι και εγώ. Είμαστε σχεδόν συνομήλικοι, είναι λίγο νεότερός μου. Αλλά νομίζω ότι είναι πετυχημένος σε ό,τι έχει ασχοληθεί μέχρι τώρα. Εγώ αυτό που έχω δει σε αυτόν είναι ότι γυαλίζει το ματάκι του εντός εισαγωγικών. Έχει μεγάλη όρεξη να προσφέρει. Και το κυριότερο απ' όλα έχει σθένος για να κάνει τομές. Για να λύσει πολλά σοβαρά ζητήματα που άλλοι προηγούμενοι δήμαρχοι δυστυχώς πέρασαν, κατά τη γνώμη μου πάντα, mm-hmm. και δεν ακούμπησαν. Τώρα, εντάξει, τα ειδικότερα θέματα αυτά και τις απόψεις του και τις ιδέες του μπορεί να σας αναλύσει ο ίδιος. Εγώ αυτό που μπορώ να σου διαβεβαιώσω που, από την προσωπική επαφή που έχω μαζί του, είναι ότι θα κάνει ό,τι περνάει από το χέρι του για να τις υλοποιήσει αυτές τις ιδέες. Σίγουρα και άλλοι υποψήφοι θα σε πλησίασαν, έτσι δεν είναι? Ναι, εντάξει, είναι όλοι αξιόλογοι, είναι όλοι... έχουν μια προσωπικότητα, ένα βιογραφικό, είναι πετυχημένοι. Εγώ εύχομαι καλή επιτυχία σε όλους. Όλοι νομίζω ότι έχουμε κοινό σκοπό, το να δούμε καλύτερες μέρες στον τόπο μας. Από εκεί και πέρα ο κόσμος θα αποφασίσει και θα κρίνει τι θέλει, πώς το θέλει. Και ο καθένας από το μετερίζει του, από τη θέση του, όπου μπορεί, όσο μπορεί, θα βοηθήσει, θα προσφέρει. Εάν αύριο είναι στον δημαρχιακό θόκο, να το πω έτσι, και είναι δήμαρχος ο Σπύρος ο Καραβάς, τι θα ήθελες να αλλάξεις στο χωριό σου? Εγώ... Πέρα από αυτά που μου είπες, τους δρόμους... Εγώ αυτό που του έχω ζητήσει είναι, επειδή η Ζάχολη έχει μια τεράστια ιστορία που πρέπει να αναδειχτεί κάποια στιγμή, πέρα από αυτό έχουμε πάρα πολλά μονοπάτια, αχαρτογράφητα και κλεισμένα μονοπάτια, τα οποία θέλουν να ανοιχτούν και να συντηρηθούν, να φέρουμε επιτέλους εναλλακτικό τουρισμό που είναι η νέα τάση, δηλαδή να φέρουμε όχι από 80 χρονών και πάνω μόνο καπίσι λόγους και θρησκευτικού ενδιαφέροντος τουρισμό, να φέρουμε και νεότερους ανθρώπους και από το εξωτερικό και από την Ελλάδα που θέλουν να έρθουν, να περπατήσουν, να δουν λίγο εξοχή και να τους προσφέρουμε ό,τι μπορούμε καλύτερο.
Αυτά δεν χρειάζονται εκατομμύρια για να γίνουν. 2-3 μονοπάτια που ξεκινάει, ας πούμε, μονοπάτι από το ρέμα των Μήλων, περνάει μέσα από την Καταφυγιώτισσα και καταλήγει στο Δερβαίνι. Φαντάσου ένα τέτοιο μονοπάτι ανοιγμένο και φαντάσου τα πούλμα να έρχονται στο Δερβαίνι και να ανεβοκατεβαίνει ο κόσμος με τα πόδια. Στη Ζάχολη, πέρα από τον υπέροχο ιστορικό ναό του Αγίου Γεωργίου και όλα τα υπόλοιπα και τις φυσικές ομορφιές που μου ανέφερες και που τις ξέρω κιόλας, είναι και ένα άλλο έτσι, ιστορικό κομμάτι και αξιοθαύμαστο θα έλεγα, η Παναγία Καταφυγιώτισσα, η οποία δυστυχώς, λυπάμαι που το λέω, δυστυχώς έχει κλείσει μετά τις τελευταίες ζημιές που έπαθε. Αυτό δεν θα έπρεπε λίγο να σας αγγίξει και όλους τους υποψήφιους βεβαίως, να είναι μέσα στα πρώτα σχέδια και στα πρώτες προτεραιότητες για τη Ζάχολη. Με τον επίτροπο, τον κύριο Ρούσο που ασχολείται εκεί. Ο κύριος Ρούσος έχει προσφέρει μεγάλο έργο εκεί. Έτσι, και το γνωρίζεις και προσωπικά. Ο άνθρωπος αυτός μου είπε ότι με 10-15 χιλιάρικα φτιάχνεται. Άρα λοιπόν... Δεν είναι κάτι τρομερό. Τώρα το θέμα είναι ότι πρέπει να πάρουμε και μία άδεια. Δηλαδή πρέπει κάποιος από το Υπουργείο που ανήκει τέλος πάντων το μοναστήρι αυτό, η εκκλησία αυτή να υπογράψει ότι είναι και... Πώς να το πω, δεν είναι επικίνδυνο για τον κόσμο για να ανεβοκατεβαίνει πάλι και να ανοίξει. Είχε τόση επισκεψιμότητα η Παναγία η Καταφυγιώτισσα, ναι, γιατί είχε αυτό το διαφορετικό. Έτσι. Και αυτό το ότι ερχόντουσαν τόσα πούλμαν, τόσα λεωφορεία επάνω, ειδικά τα Σαββατοκύριακα, αυτά τα λεωφορεία δεν γύριζαν πίσω. Ερχόντουσαν στη Ζάχολη. Ναι, μετά. Δηλαδή αυτό είναι ένα μειονέκτημα. Χάσατε ένα μεγάλο κομμάτι των επισκεπτών από την Παναγία την Καταφυγιώτισσα. Εγώ νομίζω ότι δεν είναι δύσκολο να ξαναγίνει και να μπορέσουμε να τη διατηρήσουμε όπως ήταν και παλιότερα. Όπως ήταν. Νομίζω ότι είναι κάτι εύκολο και αυτό επίσης. Μακάρι λοιπόν να το έχετε στα σχέδιά σας. Γιατί αλήθεια, άλλη μια ερώτηση που θέλω να σου κάνω, Ανδρέα, έτσι, αυτή τη στιγμή κουβεντιάζουμε και στο μυαλό μου έρχονται κάποια έτσι, ερωτήματα. Γιατί ενώ είναι η ιδιαίτερη πατρίδα σου Κεφαλονιά, και θα μπορούσες να δραστηριοποιηθείς εκεί και με μεγάλη επιτυχία επέλεξες να έρθεις στη Ζάχολη, στην ορεινή Ζάχολη. Ναι, είναι μια ερώτηση που μου την έχουν κάνει πολλές χιλιάδες φορές. Κοίταξε να δεις, εντάξει, εγώ μεγάλωσα στην Αθήνα. Έχω ένα παιδί και εκεί που θέλω να βλέπω. Από την άλλη πηγαίνω ερχόμουν, τώρα μένω μόνιμα εδώ γιατί έχω... Ένα νέο παιδί 14 μηνών και πρέπει να είμαι εδώ μόνιμα και τα μαγαζιά. Εντάξει, αγάπησα εδώ το μέρος. Την ιστορία εσύ τη γνωρίζεις. Εγώ την ξέρω. Με ένα παιδί από εγώ. Άλλοι δεν την ξέρουν. Ήμασταν φίλοι, κουμπάροι. Ήρθα στη Ζάχολη, έφτιαξα αυτό το μαγαζί που ήταν εγκατελειμμένο. Και νομίζω ότι όλα αυτά τα χρόνια προσφέρω και για το χωριό και για τον τόπο γενικότερα καλό. Αγάπησες τον τόπο με λίγα λόγια. Ναι. Και έμεινες. Και ο τόπος αγάπησε εμένα και εγώ αγάπησα τον τόπο. Σωστό. Και προσφέρω και μου πρόσφερε. Οπότε πλέον δεν συζητώ τίποτα άλλο. Στην Κεφαλονιά πάω μόνο για μπάνια. Ωραία. Καλό είναι να συνδυάζεις έτσι, να επισκέπτεσαι και λίγο τα πάτρια εδάφη. Να συνδυάζεις τη θάλασσα, τη δική σου τη θάλασσα της Κεφαλονιάς με τα ορεινά της Ζάχολης. Η επιλογή σου να ασχοληθείς με τα κοινά, πιστεύεις έστω και αμυδρά ότι θα σε κρατήσει μακριά από την επιχείρησή σου, το έχεις σκεφτεί αυτό? Όχι, δεν το έχω σκεφτεί. Θέλω να πιστεύω ότι θα συνδυαστούν αυτά τα δύο. Έχω τη γυναίκα μου εδώ που με βοηθάει. Υπάρχει τρόπος, τα μαγαζιά αυτά δεν είναι όλο το χρόνο, δηλαδή τις καθημερινές υπάρχει χρόνος που μπορεί κάποιος να λείψει από εδώ. Από εκεί και πέρα, εντάξει, νομίζω ότι η θέληση είναι το βασικότερο απ' όλα και ο τρόπος θα βρεθεί. Σίγουρα. Έχει περάσει ποτέ από τις σκέψεις σου, επειδή έχεις και μια τέτοια επιχείρηση, ότι το να κατέβεις στις εκλογές θα έχει αντίκτυπο ενδεχομένως, λέω εγώ, εντός εισαγωγικών αρνητικών, στο χώρο του επαγγελματικού σου, του επαγγέλματός σου γενικώς? Εγώ, Μέρη μου, δεν έχω
αντιπαλότητες με κανέναν. Εγώ δεν κατεβαίνω ούτε για να στερήσω αξιώματα και θέσεις από κανέναν, ούτε για να έρθω σε σύγκρουση με κάποιους, ούτε να βρίσω, ούτε να... δεν υπάρχει αυτό στο μυαλό μου. Εμένα είναι το μόνο που με ενδιαφέρει είναι το καλό κοινό, το κοινό καλό για όλους. Mm-hmm. Από εκεί και πέρα, με κάποιο τρόπο, η νεότερη γενιά πλέον πρέπει να αρχίσει να δραστηριοποιείται. Δεν γίνεται διαφορετικά. Μας αναγκάζουν οι καταστάσεις. Τώρα δεν νομίζω ότι θα έχω πρόβλημα. Εγώ θα, όπου μου ζητηθεί και όσο μπορώ, θα κοιτάξω όπου μπορώ να προσφέρω. Δεν έχω καμία άλλη κάτι άλλο στο μυαλό μου. Mm-hmm. Τι να σου πω, δεν νομίζω ότι κατεβαίνω για να πλήξω κανέναν. Εγώ νομίζω ότι ο κάθε συνδυασμός έχει νέα παιδιά μέσα, και παλιότερους και νεότερους. Όλοι έχουν είτε προσφέρει είτε θα προσφέρουν. Είναι αξιόλογοι και είναι καθαρά θέμα του κόσμου αν θα ψηφίσει τον Α ή τον Β. Δεν νομίζω ότι θα έχω θέμα. Πολύ ωραία. Δεν ξέρω, Αντρέα, αν θέλεις κάτι άλλο να προσθέσεις. Σαν μια πρώτη γνωριμία με τον ραδιοφωνικό κόσμο, με το ραδιοφωνικό κοινό, νομίζω ήταν αρκετά μέσα σε ένα τεταρτάκι να αναπτύξουμε ποιος είναι ο Αντρέας ο Βασιλάτος. Δεν ξέρω αν θες κάτι άλλο να πεις. Εγώ να σου ευχηθώ. Εγώ καταρχήν να ευχηθώ σε όλους τους υποψήφιους και πάλι καλή επιτυχία. Και εσένα σε ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση. Και σε περιμένω στη Ζάχαρη να τα πούμε και από κοντά. Κοίταξε, επειδή ξέρω ότι είσαι πολύ καλός μάγειρας, επειδή την έχω δοκιμάσει την κουζίνα σου και χωρίς να έρθω έτσι, είχα έρθει κανένα δύο φορές έτσι χωρίς την εκπομπή μου εκεί, αλλά και για τις ανάγκες της εκπομπής μου τότε είχες μαγειρέψει υπέροχα. Λοιπόν, μου δίνεις το ένασμα να ανέβω πάλι και για να τα πούμε από κοντά, αλλά και για να δοκιμάσω τους υπέροχους μεζέδες σου. Θα ήθελα να σε ευχαριστήσω, να σου ευχηθώ καλή δύναμη, καλή επιτυχία, και σύντομα θα τα ξαναπούμε. Να σε καλά, Μέλη. Έτσι, να σε καλά, Αντρέα. Καλή σημερά. Έγινε, γεια σου.